Επιστροφή των μαθητών λυκείων σε όλη τη χώρα μετά από πολύ μεγάλο διάστημα απουσίας των μαθητών από τη διαζώση εκπαίδευση. Έχοντας κάνει το τεστ που είχαν προμηθευτεί και έχοντας τις σχετικές βεβαιώσεις αρνητικού ελέγχου, οι μαθητές των λυκείων και στην Ήπειρο επέστρεψαν στις αίθουσες όπου αντάμωσαν τους συμμαθητές τους αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Η πρώτη μέρα της επανεκκίνησης κύλησε χωρίς προβλήματα, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο Διευθυντής Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ήπειρου Κώστας Καμπουράκης. Συνολικά, στα 51 γέλ και ΕΠΑΛ που λειτουργούν στην Ήπειρο, η προετοιμασία ήταν καλή και σε όλες τις σχολικές μονάδες υπήρξε η πρόνοια για αντισηπτικά και για αερισμό των αιθουσών, καθώς εξαιτίας καλοκαιρίας σε πολλά σχολικά συγκροτήματα τα παράθυρα έμειναν ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, επισήμως μόνο 10 μαθητές απουσίαζαν λόγω θετικού self-test και ένας εκπαιδευτικός. Από τους 10 μαθητές, οι 7 φοιτούν σε σχολικά συγκροτήματα των Ιωαννίνων. Συνολικά από το σύνολο των μαθητών, 7.449 απουσίαζε το 9%, χωρίς ωστόσο να είναι αποσαφηνισμένοι οι λόγοι της απουσίας. Πολλοί γονείς, όταν εντοπίσουν θετικό rapid test, προχωρούν και σε μοριακό έλεγχο, προτού δηλώσουν το τελικό αποτέλεσμα στην πλατφόρμα του Υπουργείου και ενημερώσουν σχετικά και τη διεύθυνση του σχολείου. Τα όποια προβλήματα υπήρξαν με τα τεστ σε μαθητές εσπερινών λυκείων, όπως ανέφερε ο κ. Καμπουράκης, αντιμετωπίστηκαν. Ενώ προβλήματα υπάρχουν για αλλοδαπούς μαθητές που δεν έχουν άμκα και έτσι δεν μπορούν να παραλάβουν self-test. Ενώ για το θέμα αυτό έχουν γίνει σχετικά ερωτήματα στο Υπουργείο. Επανεκκίνηση της διαζώσης διδασκαλίας στη λυκειακή βαθμίδα. Μέχρι στιγμής η ενημέρωση που έχω από τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας, η εκκίνηση έγινε, θα λέγα, πολύ ικανοποιητικά και θετικά. Βεβαίως έχει προηγηθεί όλη την εβδομάδα προετοιμασία που έχουμε κάνει και με το Υπουργείο και με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Θέλω να σας πω ότι και για τα εσπερινά ΕΠΑΛ και ΓΕΛ τα self-test έχουν διανεμηθεί. Έφτασαν, ας πούμε, Σάββατο Κυριακή με courier, τα παρέλαβαν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων. Μέχρι στιγμής, εκτός από κάτι πολύ λίγες περιπτώσεις, συνολικά 5 περιπτώσεις μου αναφέρθηκαν από την περιφέρεια Ηπείρου, 5 περιπτώσεις γονέων οι οποίοι είναι αρνητές του self-test. Τώρα, όσον αφορά σε αυτό που με ρωτήσατε, προσπαθούμε να το διερευνήσουμε και να το καταγράψουμε. Αναμένουμε βεβαίως στατιστικά ότι θα υπάρξει ένα ποσοστό και εκπαιδευτικών και μαθητών που θα βγει θετικό. Αυτή τη στιγμή συγκεκριμένους αριθμούς και ποσοστά δεν έχω να σας δώσω. Έχουμε στείλει στις διευθύνσεις έναν πίνακα με Excel για να μας συμπληρώσουν τα στοιχεία, ούτως ώστε να έχουμε και μία εικόνα για τον αριθμό των θετικών τεστ. Υπάρχει βέβαια και ένα μικρό ποσοστό μαθητών οι οποίοι δεν προσήλθαν σήμερα στα σχολεία. Όχι όμως, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έκαναν το τεστ και είναι θετικό. Υπάρχουν κάποιοι μαθητές οι οποίοι για διάφορους λόγους είτε θέλουν να κάνουν επανάληψη ή μπορεί να έχουν ένα άλλο πρόβλημα οικογενειακό ή υγείας. Πρέπει λοιπόν να διερευνήσουμε αυτοί που δεν προσήλθαν είναι επειδή έκαναν τεστ και είναι θετικό ή επειδή έκαναν μία επιλογή να μην πάνε σήμερα σχολείο. Αυτά τα στοιχεία θα τα έχουμε λίγο αργότερα, όταν θα μας ενημερώσουν οι διευθύνσεις, οι οποίες βεβαίως πρέπει να ενημερωθούν από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Οι μαθητές που ρωτήθηκαν για την επιστροφή τους στα Θρανία και την διαδικασία υποστήριξαν ότι η διενέργεια του rapid test δεν ήταν κάτι τρομερά δύσκολο, ενώ πολλοί που δεν κατάφεραν να πάρουν ηλεκτρονική βεβαίωση προσήλθαν στο σχολείο τους έχοντας χειρόγραφη βεβαίωση. Πώς πήγε η διαδικασία με το rapid, δύσκολο, εύκολο? Εύκολο ήταν. Με βεβαίωση? Ναι. Ήρθαν οι συμμαθητές σου? Αρκετοί. Πώς σου φάνηκε που επέστρεψες, πόσο καιρό λείπατε από τα σχολεία? Περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί. Πώς σου φάνηκε? Εντάξει, πρέπει να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα. Πώς ήταν η διαδικασία, δύσκολο το rapid, εύκολο? Εντάξει, λίγο επώδυνο στη μύτη, αλλά εντάξει. Δεν ήταν κάτι το πολύ δύσκολο. Λίγο εκεί πέρα με τις δηλώσεις και αυτές τις ταυτότητες. Σας δυσκόλεψε αυτή η διαδικασία? Απλά ήθελε λίγο περισσότερο ψάξιμο. Αυτό. Όχι με βεβαίωση χειρόγραφη ή αυτή του. Λόγω του ότι δεν είχα μελάνη στον εκτυπωτή, έκανε χειρόγραφη η μητέρα μου. Το rapid. Και
Εντάξει, λίγο με τη μύτη όπως ήταν, αλλά εντάξει, κατά τα άλλα καλά ήταν. Μέσα πώς είναι τα πράγματα, όλα κανονικά τηρούνται τα μέτρα ή αποστάσεις? Ναι, και ανοιχτά παράθυρα και απολυμάνεις όλα.